Hello everybody, καλώς ήρθατε παιδιά σε ακόμα ένα βίντεο. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο που έτσι αποφάσισα να κάνω για να πω κάποια πράγματα και να σας ενημερώσω σχετικά με την... να σας πω σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί εδώ πέρα στη Λάρισα μετά από κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές που περάσαμε λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ, όπως είδατε. Δεν ξέρω τι φάνηκε προς τα έξω στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά γενικά η καταστροφή εδώ πέρα ήταν πραγματικά τεράστια. Το νερό που ήρθε ήταν άπειρο, άπειρο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και κυρίως κάνω αυτό το βίντεο που σας έλεγα για να σας λύσω κάποιες απορίες, έτσι να σας πω απ' έξω τι ζημιές είχαμε, τι δεν είχαμε, τι θα γίνει στο κανάλι από εδώ και πέρα, γιατί έχουν γυριστεί κάποια βίντεο τα οποία γυρίστηκαν όσο ήταν ο Στέφανος εδώ πέρα πριν την καταστροφή. Μετά έγινε ο γάμος μου, όπου και από αυτό θα δείτε ένα βίντεο, και μετά ήρθε η καταστροφή μετά το γάμο μου. Οπότε αρχικά να ξέρετε ότι τα αυτοκίνητα είναι μια χαρά, σώθηκαν, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ζημιές όσον αφορά αυτό. Στο άλλο μαγαζί είχα πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, το νερό έφτασε γύρω στα 3-3,5 μέτρα, γέμισε όλο το υπόγειο κάτω και έφτασε οριακά να μπει και στο ισόγειο. Ακόμα έχουν περάσει γύρω στις 13 μέρες, ακόμα το νερό εκεί πέρα δεν έχει βγει από το υπόγειο, διότι υπάρχει μια λίμνη τριγύρω έξω και πρέπει να πέσει αυτή η στάθμη για να μπορώ να βγάλω, να αντλήσω το νερό από το υπόγειο και να το ρίξω έξω. Τώρα δεν έχει κάποιο νόημα να το κάνω, γιατί όπως θα το ρίχνω έξω ξανά θα μπαίνει μέσα. Δεν ξέρω πόσες μέρες ακριβώς θα περάσουν για να το καταφέρω αυτό, να αδειάσω το υπόγειο. Όπως καταλαβαίνετε, ρεύμα δεν έχουμε, έχουν ανατιναχτεί εκεί με τα σχηματιστές κτλ. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Τα φορτηγά μου έχουν βουλιάξει και αυτά μέσα στη λάσπη, έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Γενικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι το νερό αυτό που ήρθε βρωμάει, παιδιά, απίστευτα. Έχουμε στο μαγαζί έξω, είναι γεμάτο φίδια, ψάρια, καβούρια, κυρίως ψόφια, αυτά τα δύο, ποντίκια. Γενικά βρωμάει ψοφίμι, βρωμάει σκουπιδίλα πάρα πολύ, γιατί είναι γεμάτο σκουπίδια, τα νερά έχουν φέρει τα ό,τι μπορεί να φανταστείς. Πετρέλαιο μυρίζει, γιατί έχει και πετρέλα, επειδή είχαμε καυστήρα κάτω στο υπόγειο με δεξαμένη πετρέλαιο κτλ. Το πετρέλαιο αυτό χύθηκε μέσα στο νερό και είναι μέσα στο υπόγειο και βρωμάει και πετρέλαιο. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι πολύ τραγική εκεί πέρα, αλλά εδώ σε αυτό το μαγαζί το μόνο πρόβλημα που είχαμε ήταν κάτω στο υπόγειο, που είχαμε κάποια ανταλλακτικά. Πάμε βασικά, πάμε να τραβάς και να πάμε ταυτόχρονα. Λοιπόν, εδώ στο υπόγειο είχαμε νερό αρκετό. Λοιπόν, εδώ το υπόγειο στο οποίο είχαμε αρκετά πράγματα έπιπλα, αλλά και πάρα πολλά ανταλλακτικά, όπως και επίσης και τα ρούχα μας τα οποία είχαμε εδώ, τα οποία ευτυχώς σώθηκαν μετά από πάρα πολύ γρήγορη αντίδραση εδώ του Θωμά και του Γιώργου, καθώς δυστυχώς δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά όσο συνέβαινε αυτή η κακοκαιρία, εγώ δυστυχώς ήμουνα στη Ρόδο και δεν ήμουνα εδώ για να μπορώ να, έτσι, να βοηθήσω λίγο παραπάνω, να σκεφτώ να σώσω κάποια πράγματα πιο σημαντικά. Εδώ είχαμε τα ρούχα τα οποία σώθηκαν, όπως βλέπετε έχουν σαπίσει όλα, γυψουσανίδες τριγύρω και τέτοια. Εδώ είχαμε κάποιες από τις ζάντες, οι οποίες ευτυχώς δεν βράχηκαν, καθώς ήταν πάνω σε παλέτες. Εντάξει, βράχηκαν 3-4 κουτιά, αλλά θα τα πάρει, είναι του Θωμά. Του Θωμά τα κουτιά. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, εδώ προλάβαμε και σώσαμε αρκετά πράγματα. Γενικά έχω γύρω στις 8 μέρες που έλα δεις το μηχανάκι εδώ, η αντλία δουλεύει συνέχεια και βγάζει νερό. Και το τρομακτικό, παιδιά, που θα σας πω, ότι εδώ το υπόγειο, το νερό που πλημμύρισε δεν ήρθε απ' έξω, έβγαινε από κάτω, από τα πλακάκια και μέσα από το έδαφος. Ανάβλιζε συνεχώς νερό σαν να είναι πηγή. Δέσα εδώ το μηχανάκι, από εδώ τραβάω, δεν έχει ακόμα νερό μέσα στο υπόγειο, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και τώρα έχει πάρα πολύ υγρασία, επειδή έχουν τα νερά εδώ πάρα πολλές μέρες, έχει πάρα πολύ υγρασία.
και έχω βάλει τους ανεμιστήρες εδώ να κάνουν λίγο δουλίτσα. Έλα πάμε πίσω στον καράζ. Να, εδώ έχω το λάστιχο το οποίο έβγαινε και άδειαζε πίσω. Εν τω μεταξύ, για πολύ καλή μας τύχη, πριν φύγω για Ρόδο, επειδή το αυτοκίνητο το είχα πάρει στο γάμο μου, εκεί που έγινε το γλέντι, έτυχε το αυτοκίνητο αυτό, να, το S13, να είναι πάνω στο Μύθο, να είναι πάνω στο τρέιλερ και ο Μύθος να είναι πάνω εδώ, καθώς, όπως είδατε και θα δείτε σε βίντεο που θα ακολουθήσει σύντομα, στο 10ο επεισόδιο της σειράς, From Scrap to Track, ο Μύθος πήγε στην πίστα, οπότε έτυχε να είναι στα τρέιλερ, το 46 ήταν πάνω στο δικόλωνο, οπότε και νερό να έμπαινε εδώ πέρα, είχαμε γύρω στους 40 πόντους, 50 πόσο να είναι μέχρι εδώ ύψος για να σωθούν τα αυτοκίνητα, όχι όλα αλλά αυτά που είναι ψηλά τέλος πάντων. Εδώ βλέπετε υπάρχει μια καταστασία τρελή καθώς υπάρχουν προϊόντα τα οποία, πράγματα τα οποία τα σώσαμε κάτω από το υπόγειο. Γενικά το μαγαζί, με ψάχνεις, εδώ είμαι από εδώ. Γενικά το μαγαζί εδώ, το γκαράζ όπως βλέπετε, έχει γίνει μπουρδέλο. Εδώ είναι ο Μύθος, ο οποίος γύρισε αλόβητος, θέλω να σου πω. Γύρισε αλόβητος από την πίστα, γλίτωσε από τα χέρια του Στέφανο. Τα χεράκια του Στέφανο. Ναι, γλίτωσε από τα χέρια του Στέφανο και κόντεψε να πνιγεί. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι παρά τις πολύ μεγάλες ζημιές που έχουμε, τα αυτοκίνητα όλα είναι μια χαρά, όλο το merch της ομάδας είναι μια χαρά, τα πάντα είναι όλα εντάξει. Τώρα, να σας πω λίγο για το S13, καθώς σας έλειψε και εμένα μου έλειψε, έχουμε κάνει εδώ αρκετές δουλειές, τις οποίες είναι πάνω στο τρέιλερ ακόμα, διότι δεν παίρνει μπροστά και ο λόγος που δεν παίρνει μπροστά είναι μάλλον επειδή έχουν κολλήσει τα μπέκ. Τέλος πάντων, ο Άκης έβγαλε την μπεκέρα μαζί με τα μπέκ, τα πήρε για να τα στείλει για ένα καθαρισμό. Εδώ όπως βλέπετε είναι το φρεσκοβαμένο καπάκι που βάλαμε, που είχατε δει σε βίντεο που το βάψαμε έτσι δίχρωμο με fade. Ωραίο, πολύ καλή δουλειά έχουμε κάνει, ακούστε. Εδώ πέρα η εισαγωγή, ας ξεκινήσω από εδώ που βλέπω από τα εύκολα προς τα δύσκολα. Η εισαγωγή αντικαταστάθηκε εδώ από το puzzle που είχαμε με μια ενιαία σωλήνα και ένα καινούριο φίλτρο αέρος το οποίο έβαλε. Τα περισσότερα που θα σας δείξω εδώ πέρα τα έχει κάνει ο Αντώνης. Έχουμε αλλάξει το ψυγείο. Έχουμε βάλει ένα, από εδώ να το δείξεις, έτσι να πάω από εκεί. Έχουμε βάλει το καινούριο ψυγείο της Μισιμότο, τα κολάρα είναι ίδια, δεν τα αλλάξαμε, τα βεντιλατέρ είναι τα ίδια, απλά έχουμε κάνει βάση λαμαρίνα για να πατάει ωραία πάνω στο ψυγείο έτσι και να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε, διότι παλιά, δεν θυμάμαι αν σας το είχα δείξει, έτσι πως κρατούσαμε τα βεντιλατέρ πάνω με εκείνα τα δυματικά που βάζαμε τότε, έτριβε το ψυγείο από τους κραδασμούς και έτσι μας το τρύπησε. Πιστεύω τώρα έτσι πως το έχουμε θα είναι και πολύ καλύτερα σαν απόδοση και δεν θα έχουμε προβλήματα τέτοιου είδους του να τρυπήσουμε το ψυγείο μας. Εδώ, έλα να δεις από εδώ, έχει μπει το ψυγείο λαδιού, το οποίο δεν υπήρχε στο αυτοκίνητο, το βλέπεις, αυτό εδώ το μαύρο, και πάει εδώ σε ένα relocation που φέρνει το φίλτρο λαδιού εδώ μπροστά, το βλέπεις, εδώ πέρα. Δώσε Aizon. Εδώ Saison. Εδώ είναι το φίλτρο λαδιού και πάει με adapter πέρα στο μπλοκ. Τώρα να με συγχωρεί ο Αντώνης αν έχει κάνει και άλλα πράγματα τα οποία εγώ ξεχνάω να τα αναφέρω τώρα. Τέλος πάντων, τον ευχαριστώ πολύ καθώς έχει κάνει πάντα όταν το πηγαίνω το S13 και ασχολείται. Κάνει όλες οι δουλειές που κάνει, είναι σαν να τις κάνει σε δικό του αυτοκίνητο και το προσέχει πάρα πολύ. Εδώ πέρα, όσον αφορά την εμφάνιση, κάποιοι το προσέξατε σε μια φωτογραφία που ανέβασα, φτιάξαμε και ένα λιπάκι. Ο Γιαννάκης στο χωριό το έφτιαξε. Μαύρο, πώς σας φαίνεται. Και αυτό το λιπάκι θα έρθει να συμπληρωθεί με
με πλαϊνά λιπάκια τα οποία θα μπουν κάτω από τα spoiler αυτά, έτσι για να δένουν μαζί με τον μπροστινό, όπως ακριβώς έχουμε κάνει στον BMW, να σου δείξω. Όπως κάναμε και στον BMW, θα κάτι τέτοιο παρόμοιο θα μπει και στα πλάινα. Και μετά τι μας μένει, θα μάθω το πίσω. Να δούμε τι θα κάνουμε. Α, να δούμε τι θα κάνουμε το πίσω. Αυτά, τώρα όσον αφορά το μύθο, δεν σας λέω κάτι, γιατί εντάξει θα τα δείτε και σε βίντεο που θα ακολουθήσει. Βασικά δεν είχαμε θεματάκια, ο ψηλός drifter εκεί πέρα το έλειωσε. Λίγο με τις θερμοκρασίες είχαμε ένα θέμα, διότι το ψυγείο αυτό που έχουμε είναι μικρό, είναι από τετρακύλινδρο και είναι και τρίπιο, χάνει από όλες τις πάντες νερά. Αυτά, λοιπόν, αυτά ήθελα πάνω κάτω έτσι να σας πω, έτσι να δώσω ένα πώς να το πούμε, ένα σύνθημα ότι επιστρέψαμε. We are back. Επιστρέφουμε τέλος πάντων. Αρχίζουμε, ξεπερνάμε το σοκ της καταστροφής. Υπάρχουν ήδη κάποια έτοιμα βίντεο που γυρίσαμε με τον Στέφανο εδώ πέρα, τα οποία θα αρχίσουν να ανεβαίνουν. Έρχονται δηλαδή κανονικά βίντεο στο κανάλι μετά από αυτό, σε εβδομαδιαία βάση, ένα ή δύο βίντεο τη βδομάδα. Και αυτά. Οι παραγγελίες σας εννοείται έχουν ανοίξει όλοι οι δρόμοι, τέλος πάντων, εκτός από την παλιά Εθνική Οδό που ακόμη έχει νερό και δεν έχει ανοίξει, μπροστά στο μαγάζι σε μένα. Όλοι οι άλλοι δρόμοι έχουν ανοίξει, οπότε στέλνουμε κανονικά τις παραγγελίες που κάνετε από το e-shop μας, σε ρούχα, καπέλα, αυτοκόλλητα και όλα αυτά, στο zfgarage.com. Αυτά. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω, μου έχετε κάποια άλλη απορία και μου διαφεύγει, γιατί ξέρετε και εμένα το μυαλό μου έχει γίνει πουρές όλες αυτές τις μέρες. Δεν έχω πολλές μέρες κοιμόμουν εδώ στο μαγαζί, βγάζαμε νερά μέρα νύχτα. Το μυαλό μου έχει γίνει πουρές και δεν είναι και πολύ στα καλύτερά του. Αν έχετε κάποια απορία, τη γράφετε από κάτω στο σχόλιο. Και αυτά. Μια καινούργια σεζόν για το ZF Garage ξεκινάει. Είχαμε και ένα καλώδιο για το μικρόφωνο, να μην το κρατάω αυτό. Πού το είχαμε? Κάπου. Τέλος πάντων. Αλλά. Αυτά για σήμερα, παιδιά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καθώς θα υπάρχει επόμενο βίντεο, υπάρχει επόμενη μέρα. Μόνο Τρίτη.